Μεγάλο θέμα είναι η ανάγκη επέκτασης της λειτουργίας της ΑΕΝ, της Ακαδημίας μας, του Εμπορικού Ναυτικού, και ήρθα εδώ έχοντας τη θετική διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπου Ναύτου να παραχωρήσουμε τους αναγκαίους χώρους στην ΑΕΝ, σε ένα κτίριο του Υπου Ναύτου το οποίο έχει χάσει την ενέργειά του και τη δυναμική του και την ψυχή του και πρέπει να την ξαναβρει μέσα από την τοπική κοινωνία της Χίου, πρέπει να ξαναζωντανέψει αυτό το πολύ όροφο κτίριο. Μόνο οι νέοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχει εντολή κυβερνητική να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουν στη θάλασσα τα νέα παιδιά και θα έχω εντατικές επαφές αυτές τις μέρες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε άμεσα να δρομολογήσουμε την παραχώρηση των αναγκαίων χώρων στην ΑΕΝ για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να απορροφήσει ανθρώπους που έχουν κάνει αιτήματα να έρθουν να σπουδάσουν στη Χίο και ακόμη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Άμεσα λοιπόν, έχοντας ενημερώσει και τον κύριο Μηταράκη, τον υφυπουργό που έρχεται από εδώ, και βέβαια τον αρμόδιο υπουργό που μας υποφέρει, τον κύριο Πλακιωτάκη, τον υπουργό Ναυτιλίας, επεξεργαζόμαστε σχέδιο ώστε οι συνταξιούχοι ναυτικοί να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους τοπικούς ιατρούς, τη μονάδα υγείας για τα θέματα τους με έναν παραπάνω σεβασμό που τους αρμόζει, γιατί έχουν δώσει τα πάντα, είναι απόμαχοι της δουλειάς, έχουν σηκώσει ψηλά τον Υπο Ναύτου και έχουν κρατήσει τα δύσκολα και πρέπει αυτό να τους πάντα αποδώσουν. Τέλος, βάλαμε ένα πλάνο με τους συναδέλφους εδώ από την αυτοδιοίκηση, ώστε στοιχείο να γίνει μια καταγραφή και να επιστρέψουμε με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, αν χρειαστεί, για τα μέλη των οικογενειών των ναυτικών που μπορεί να έχουν κάποια αναπηρία. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε να παρέχουμε και με ευθύνη το ασφαλιστικό του ταμείου, δηλαδή εμάς, και με τη βοήθεια της αυτοδιοίκησης και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, να παρέχουμε σφαιρικές υπηρεσίες υποστήριξη της οικογένειας των αναπήρων αυτών ανθρώπων, αλλά και υποστήριξη των ίδιων των αναπήρων, γιατί και εγώ έχω γεννηθεί τυφλός, προέρχομαι από το αναπηρικό κίνημα και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να σου δίνονται ευκαιρίες να ζεις με αξιοπρέπεια.